ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα λοιπόν και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@pradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Ξεκινήσαμε με όσα έγραφε ο Γέροντας Σοφρόνιος για την μνήμη του θανάτου, ότι πρόκειται περί χαρίσματος από το Θεό στον άνθρωπο, ο οποίος έτσι μπορεί να μετανοήσει ενθυμούμενος το θάνατό του ως μια κατάσταση δοσμένη από το Θεό, χαρισματική και όχι παθολογική βέβαια, το ότι σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε και επομένως μας πιάνει μελαγχολία και τρόμος, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο που μόνο όσοι έχουν την εμπειρία αυτή μπορούν να καταλάβουν, και όχι εμείς. Εμείς απλά διαβάζουμε τα κείμενα των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας, που μας λένε τουλάχιστον στο μυαλό μας ότι πρόκειται για μια διαφορετική κατάσταση από τον ζωώδη φόβο απέναντι στο θάνατο. Και το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με μια παρεξηγημένη συνήθως έννοια και σε εμάς τους χριστιανούς, με τον φόβο του Θεού. Για να δούμε τι λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Ο φόβος του Θεού, λέει, είναι αποτέλεσμα πνευματικής ελάμψεως του ανθρώπου. Η φύση του είναι ανεξιχνίαστη για την ψυχολογία. Στο φόβο αυτό δεν υπάρχει τίποτα το κοινό με το αντίστοιχο ζωώδες ένστικτο. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί και μορφές αυτού του φόβου, αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για μία από αυτές, την πιο σημαντική για τη σωτηρία μας. Τη φρίκη να αποδειχθούμε ανάξιοι του Θεού που μας αποκαλύφθηκε στο ανέσπερο φως. Όσοι διακατέχονται από αυτό τον Άγιο φόβο, ελευθερώνονται από κάθε άλλο γήινο φόβο. Ενώ αντίθετα οι άνθρωποι νομίζουμε ότι εάν δεν φοβόμαστε το Θεό, τίποτα άλλο δεν φοβόμαστε. Ενώ σημαίνει το αντίθετο, δεν φοβόμαστε μεν το Θεό, αλλά μας περιτριγυρίζουν και μας καταβάλουν ένα σωρό γήινοι φόβοι. Εδώ ο Γέροντος Σοφρόνιος λέει λοιπόν ότι όσοι έχουν το φόβο του Θεού ελευθερώνονται από κάθε άλλο γήινο φόβο. Δεν είναι και λίγο. Οι πατέρες μας, η ατρόμητη αυτή λειτουργή του πνεύματος, απομακρύνονταν στις ερήμους και ζούσαν πράγμα που και σήμερα παρατηρείται ανάμεσα στα άγρια θηρία και τα δηλητηριώδη φίδια, στις σκληρές συνθήκες της άγριας φύσεως και σε τέτοια έσχατη πτωχία που ξεπερνά ακόμη και τη φαντασία των συγχρόνων ανθρώπων. Και αυτό για να αφαιθούν ελεύθεροι στο πένθος, έχοντας συνείδηση της αποστάσεώς τους από τον αγαπημένο Θεό. Δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν για ποιο λόγο οι πνευματικοί αυτοί άνδρες που καταφρόνησαν τα πάντα στον κόσμο αυτό θρηνούν το ίδιο, κάποτε δε και περισσότερο, από ότι οι μητέρες πάνω στους τάφους των αγαπημένων παιδιών τους. Οι αναχωρητές πενθούν μπροστά στη θέα της σκοτεινής αβύσσου που φέρουν μέσα τους. Είναι βαθιές οι ρίζες της γνώσεως του κακού και είναι αδύνατο να τις ξεριζώσουμε με μόνη τη δύναμή μας. Σε όσους όμως δεν γνώρισαν την κατάσταση αυτή του πνεύματός μας, το μυστήριο αυτό θα παραμείνει για πάντα ακατάληπτο. Όχι διότι αποκρύπτεται από τα μάτια των έξω ή διότι υπάρχει προσωποληψία στο Θεό,
αλλά επειδή η χάρη αυτή παρέχεται μόνο σε εκείνους που εμπιστεύθηκαν τον εαυτό τους στο Θεό Χριστό. Αλλά και αυτή η χάρη αποτελεί δωρεά της αγάπης του Θεού, χωρίς την οποία δάκρυα δεν αναβλύζουν. Από την αγάπη του Θεού γεννιέται η Αγία Παρησία. Έτσι, μια μικρή ομάδα Αποστόλων, που προηγουμένως ολιγοψυχούσαν, μετά όμως την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν γεμάτη ανδρεία, εξήλθε σε πνευματική πάλι με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σχεδόν όλοι αυτοί είχαν μαρτυρικό τέλος. Είναι θαυμαστά τα λόγια του Αποστόλου Ανδρέα στον ηγεμόνα των πατρών, που απειλούσε να τον σταυρώσει. «Αν φοβόμουν το σταυρό, δεν θα τον κήρυτα». Σταυρώθηκε μάλιστα και ο ίδιος, και κρεμασμένος πάνω στο σταυρό δόξασε τον σταυρικό θάνατο του Δεσπότου Χριστού. Οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος είναι ανεκτίμητες. Κάθε αληθινή δωρεά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια φλόγα αγάπης. Αλλά για να πλατινθεί η καρδιά μας και να γίνει ικανή να προσλάβει την αγάπη του Χριστού στις εναρκείς εκδηλώσεις της, είναι αναγκαίο όλοι ανεξαιρέτως να περάσουμε από πολλούς πειρασμούς. Όσοι ζουν με υλικές ανέσεις, φίλοι ακροατές, ατροφούν πνευματικά και παραμένουν κλειστοί στην αγάπη του Χριστού, που αγκαλιάζει θεοπρεπώς τον κόσμο. Ας το υπογραμμίσουμε μέσα μας αυτό, ότι όσοι ζουν με υλικές ανέσεις ατροφούν πνευματικά, όπως και να το κάνουμε, φίλοι ακροατές, ο πλούτος, η άνεση, πολλές φορές η χλειδί, δεν ταιριάζει στους χριστιανούς. Και ούτε πρόκειται περί δώρου του Θεού στους ανθρώπους που αγωνίζονται δήθεν για να τηρήσουν τις εντολές και τους ανταμείβει ο Θεός με υλικές απολαύσεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην Ορθοδοξία. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν και πεθαίνουν, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, χωρίς να μπορούν να ανυψώσουν το πνεύμα τους στον ουρανό. Μεταξύ των άνωθεν δωρεών και του αγώνα της πίστεως υπάρχει μια κάποια αντιστοιχία. Όσοι πορεύονται την οδό των εντολών του Χριστού αναγεννώνται από το γεγονός ότι τον ακολουθούν, κάποιος περισσότερο, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με το ζήλο που δείχνουν. Στον πιστό που συσταυρώνεται με τον σαρκοθέντα θεολόγο, κατέρχεται η χάρη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με το θεάνθρωπο. Η μεγάλη αυτή δωρεά περικλεί μέσα της τη ζωηφόρο θεολογία, με την αληθινή παραμονή στο φως της αγάπης. Η χάρη της μετανοίας δίδεται σε όσους με ολοκληρωτική πίστη αποδέχονται το Λόγο του Χριστού, που λέει ότι αν δεν πιστεύσουμε στη θεότητά Του και στην απόλυτη αλήθεια όλων των εντολών Του, το μυστήριο της αμαρτίας δεν θα μας αποκαλυφθεί στο οντολογικό του βάθος και εμείς θα πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας. Η καθεαυτό έννοια της αμαρτίας υπάρχει μόνο εκεί όπου οι σχέσεις μεταξύ του Θεού απολύτου και του ανθρώπου κτίσματος αποκτούν χαρακτήρα καθαρά προσωπικό. Διαφορετικά απομένει μόνο μια διανοητική αντίληψη για τον έναν ή τον άλλο βαθμό τελειότητος του τρόπου υπάρξεως. Η αμαρτία είναι πάντοτε ένα έγκλημα κατά της αγάπης του Πατρός. Εκδηλώνεται ως απομάκρυνση από το Θεό και ως στροφή της θελήσεώς μας προς τα πάθη. Η μετάνοια συνδέεται πάντοτε με την εγκράτεια από τις αμαρτωλές τάσεις. Και έξω από το χριστιανισμό διεξάγεται αγώνας ενάντια σε κάποια πάθη, λέει ο γέροντος Σοφρόνιος. Και στον ανθρωπισμό παρατηρείται η προσπάθεια για την υπερνίκηση της μιας ή της άλλης φαυλότητος. Εφόσον όμως απουσιάζει η επίγνωση της βαθύτερης ουσίας της αμαρτίας, δηλαδή της υπερηφάνειας, και εφόσον η ρίζα αυτή του κακού παραμένει ακατάβλητη, η τραγικότητα της ιστορίας δεν θα πάψει να εντείνεται. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι μόνη η ταπείνωση μπορεί να σώσει τον άνθρωπο και ότι μόνη η υπερηφάνεια είναι ικανή να τον γκρεμίσει στο σκοτάδι του Άδη. Η δε νίκη πάνω σε όλο το σύμπλεγμα των παθών μαρτυρεί την απόκτηση της θεοειδού ζωής. Όλα τα πάθη περιβάλλονται αναπόφευκτα από κάποια μορφή ορατή ή νοητή φαντασιώδη.
Το πνεύμα του χριστιανού που βρίσκεται σε φλογερή προσευχή μετανοίας αποβάλλει τις εικόνες των ορατών πραγμάτων και τις λογικές έννοιες. Η απέκθεση του νου από όλες τις οπτικές και νοερές παραστάσεις καλλιεργείται και σε άλλες ασκητικές παραδόσεις. Ωστόσο, μέσα στο γνώφο αυτό, το γνώφο της απεκθήσεως, η ψυχή δεν θα συναντήσει τον ζώντα Θεό αν η προσευχή τελείται χωρίς την οφειλόμενη συνείδηση της αμαρτίας και την ειλικρινή μετάνοια. Είναι παρόλα αυτά δυνατό να αισθανθεί η ψυχή κάποια ανακούφιση από την τύρβη της καθημερινής ζωής. Από τη μεγάλη θλίψη για τον απολεσθέντα Θεό, η ψυχή με φυσικό τρόπο απεκδίεται τις υλικές και νοερές εικόνες και ο νους πνεύμα προσεγγίζει εκείνο το όριο πέρα από το οποίο είναι δυνατό να φανεί το φως. Αλλά και αυτό το όριο μπορεί να παραμείνει απρόσβατο αν ο νους στραφεί στον εαυτό του. Δεν αποκλείονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νους στη στροφή του αυτή βλέπει τον εαυτό του όμοιο με φως. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το φως αυτό είναι φυσικό ιδίωμα του νου μας, εφόσον αυτός κτίστηκε κατ' εικόνα του Θεού και αποκαλύφθηκε σε μας ως φως, ενώ σκοτία ουκ εστιν ουδεμία. Έτσι συντελείται η μετάβαση σε μια άλλη μορφή νοήσεως, σε ένα άλλο είδος συνέσεως, ασυγκρίτως ανώτερο από την επιστημονική εμπειρική γνώση. Το πνεύμα μας, στην ορμή της μετανοίας, απεκδίεται κάθε τι το πεπερασμένο και παρατηρεί σαν από κάποια υψηλή κορυφή τον σχετικό και συμβατικό χαρακτήρα όλων των ανθρωπίνων γνώσεων. Πάλι και για πολλωστή φορά επαναλαμβάνουμε, ο Θεός γνωρίζεται αληθινά είτε ως πυρ καθαίρων, είτε ως φως καταβγάζων. Αρχής Σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο ψαλμός. Ο φόβος αυτός κατέρχεται άνωθεν. Είναι πνευματική αίσθηση προπαντός του Θεού και έπειτα και του εαυτού μας. Ζούμε σε κατάσταση φόβου λόγω της ζωντανής παρουσίας του ζώντος Θεού, καθώς εμείς έχουμε συνείδηση της ρυπαρότητάς μας. Τέτοια είναι η ενέργεια του φόβου αυτού. Μας τοποθετεί ενώπιον του προσώπου του Θεού για να κριθούμε από Αυτόν. Αλλά η πτώση μας είναι τέτοια, ώστε η θλίψη για την κατάστασή μας γίνεται βαθύς πόνος. Οδυνηρότερος από το μαρτύριο της συναίσθησης ότι βρισκόμαστε στο σκοτάδι της άγνοιας, στην παραλυσία της αναισθησίας ή στη δουλεία των παθών. Ο φόβος αυτός είναι η ανάνυψή μας από τον αιώνιο ύπνο στην αμαρτία. Φέρνει σε μας το φως της συνέσεως, τη συνέστηση από το ένα μέρος του αιωνίου ολέθρου μας και από το άλλο της αγιότητος του Θεού. Η φύση του ευλογημένου αυτού φόβου είναι θαυμαστή. Χωρίς την καθαρτική του ενέργεια δεν θα αποκαλυφθεί σε μας η οδός προς την τέλεια αγάπη του Θεού. Δεν είναι ο φόβος αυτός η αρχή μόνο της σοφίας, αλλά και της αγάπης. Η ψυχή μας συγκλονίζεται όταν κατανοούμε την πραγματική μας κατάσταση και προσκολάται στο Θεό με σφοδρό πόθο να παραμείνει εν αυτό. Ο φόβος συνοδεύει το θάμβος μας ενώπιον του Θεού που μας αποκαλύπτεται. Η θρίκη μας συνίσταται στη συνέστηση ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού. Ο φόβος να παραμείνουμε αιώνια στο σκότος του Άδη, του οποίου τη φύση διακρίνουμε χάρη στο άκτιστο φως, το οποίο δεν βλέπουμε ακόμη αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε, προκαλεί άσβεστη δίψα να αποσπαστούμε από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της πτώσης μας και να εισέλθουμε στη σφαίρα του αδύτου φωτός προς τον Θεό της Αγίας Αγάπης. Μόνο με την πίστη στο Θεό Χριστό αποκτούμε αυθεντικό κριτήριο για να διακρίνουμε τις πραγματικότητες του ακτίστου και κτιστού κόσμου. Για το σκοπό όμως αυτό είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε ολόκληρο το είναι μας,
το πρόσκυρο και το αιώνιο πάνω στην ασάλευτη πέτρα των εντολών του Χριστού, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Πολλοί είναι εκείνοι που έρχονται να προσευχηθούν σε χειροποίητους ναούς, ελάχιστοι όμως είναι εκείνοι που βρίσκουν τη στενή οδό που οδηγεί στην αχειροποίητη σκηνή των ουρανών. Στην αρχή της μετανοίας μας, μας φαίνεται ότι δεν βλέπουμε τίποτε άλλο παρά μόνο τον Άδη που βρίσκεται μέσα μας. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο το φως, αθέατο ακόμη, από μας εισδύει ήδη στην καρδιά σαν ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν με τα δυο μας χέρια κρατήσουμε δυνατά το κράσπεδο του ηματίου του Κυρίου, το θαύμα της εν Θεώ αυξήσεώς μας θα εντείνεται συνεχώς και θα αρχίσει να μας αποκαλύπτεται η θαυμαστή μορφή του Ιησού και μαζί του η θεωρία του προτύπου μας, σύμφωνα με το οποίο συλληφθήκαμε προκαταβολής κόσμου στο νου του Δημιουργού. Για να μην επέρεται η καρδιά του ανθρώπου από τον πλούτο των δωρεών, η πρόνοια του Θεού τον κάνει να φτάσει στη γνώση αυτή μέσα από απόκριμνες και δύσβατες αναβάσεις που εξαντλούν το νου, την ψυχή και το σώμα. Κατά καιρούς ο Θεός αποσύρει το χέρι του από τον ασκητή και το αλότριο πνεύμα βρίσκει τότε κατάλληλη στιγμή για να κλονίσει την καρδιά και τη σκέψη του. Γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς και δεν υψηλοφρονούμε, ακόμη και όταν το έλεος του αγαπημένου Θεού ξεχύνεται πλούσια πάνω μας. Να πως ο Απόστολος Παύλος γράφει γι' αυτό στην προς Κορινθίους επιστολή του «Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπεραίρομαι, εδόθημη σκόλοψ της αρκή, άγγελο Σατάν ή να με κολαφίζει να μη υπεραίρομαι». Έτσι ήταν στην αρχή του χριστιανισμού και έτσι θα παραμείνει ως το τέλος της ιστορίας του κόσμου. Απερίγραπτες είναι οι δωρεές του Θεού μας και πως είναι δυνατό να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος για αυτά ενώπιον των αδελφών του. Αυτό πράγματι μπορεί να καταρθωθεί μόνο με τη συνέργεια αυτής της Θείας Δυνάμεως, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι ταπείνωση. Μετά το φόβο του Θεού, ο γέροντος Σοφρόνιος μιλάει για τη μετάνοια. Ο πατέρας μας, φως οικεί απρόσιτον, παραμένει αναλυώτος μυστήριο μέγα για μας και όταν ακόμη μας πλημμυρίζει η εγκύτητά του. Αλλά και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καθ' ομοίωση του υψίστου είναι επίσης απόκριφο μυστήριο και δεν πρέπει με τη στάση μας απέναντί του να μειώνεται η δίψα να γνωρίζουμε όλο και βαθύτερα αυτόν τον ίδιο και το μεγαλείο της προκαταβολής κόσμου κλείσεώς του. Πρέπει να έχουμε αυτή τη δίψα λοιπόν να γνωρίζουμε όλο ένα και βαθύτερα το Θεό, φίλοι ακροατές, όχι μόνο να πιστεύουμε σε Αυτόν, πράγμα αυτονόητο, αλλά και να θέλουμε να Τον γνωρίσουμε και Τον γνωρίζουμε καταρχάς τηρώντας όσο μπορούμε πιο τέλεια με τη βοήθειά Του τις εντολές Του. Η γνώση του Θεού, παναπεί η αγάπη Του προς τον Θεό, η αγάπη του ανθρώπου είναι αυτό για το οποίο έχουμε κληθεί εμείς οι χριστιανοί. «Ο Θεός συνιστά το απόλυτο είναι», λέει ο γέροντος Σοφρόνιος, «στην αρχή όλων των αρχών. Αποκαλύφθηκε σε μας όσο εγώ ημί, ως πρόσωπο υπόσταση.
Τώρα τον γνωρίζουμε από τον ομοούσιο Υιό που μας φανέρωσε τον Πατέρα. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσε το. Χάρη στον Υιό λοιπόν έχουμε τη γνώση του Θεού Πατέρα, την αποκάλυψη ότι ο Θεός είναι η Αγία Τριάδα. Αυτό ήρθε στην Καινή Διαθήκη, αυτή η γνώση για το Θεό. Γνωρίζουμε επίσης τον Πατέρα και από το Άγιο Πνεύμα. Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει, ο πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα. Η ζωντανή αυτή γνώση μας ελευθέρωσε από τον παραλογισμό της διανοητικής πτήσεως προς το υπερπροσωπικό απόλυτο, την καθαρά ύπαρξη, που υπερβαίνει όλα τα όντα, αλλά στην ουσία αποτελεί το μη είναι. Συνάναρχος με τον Πατέρα και το Πνεύμα, ο σαρκωθής λόγος άρχισε την αποστολή του, καλώντας τους πεπτοκότας σε μετάνοια. Μετανοείται ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Μας έδωσε τη γνώση του Πατρός και του Πνεύματος του Αγίου. Και οι δύο αυτοί μαρτύρησαν για εκείνον. Μας έδειξε επίσης την απλανή οδό προς τον Πατέρα. Τώρα που βρίσκομαι στο τέλος της ζωής μου, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, θα ήθελα να ψάλω επάξιο ύμνο στη χάρη της μετανοίας, η οποία μου δόθηκε από Αυτόν, από το Θεό δηλαδή. Θα δανειστώ γι' αυτό τα εμπνευσμένα λόγια του αρχαίου ψαλμοδού. Ο Θεός, ο Θεός μου, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Άγιος είσαι και κατοικείς μέσα στο φως το απρόσιτο. Σε σένα στήριξαν την ελπίδα τους οι πατέρες μου και τους ελευθέρωσες. Σε σένα φώναξαν με δύναμη και σώθηκαν. Αλλά εγώ σκουλίκι είμαι και όχι άνθρωπος. Ανθρώπων παροδία και απόδιωγμα λαού. Εσύ με πήρες από τη μήτρα. Από την κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Μην απομακρυνθείς από μένα και θα διηγηθώ την ύπαρξή σου στους αδελφούς μου. Εσείς που φοβάστε τον Κύριο, ενέσατε Αυτόν, διότι δεν περιφρόνησε τη θλίψη μου, ούτε απέρριψε τη δέησή μου. Τον ζήτησα και δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από μένα. Και τώρα παρά αυτού ο επενός μου εν εκκλησία μεγάλη. Είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος σου κίδα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς που μετανοούν φλογερά. Το συντετριμένο πνεύμα του ανθρώπου που διψά μέχρι θανάτου τον σώσοντα Θεό, ελκύεται προς Αυτόν με όλο το είναι. Και τότε ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πότε και πώς επήλθε μέσα του η αλλαγή, αλλά λησμονεί τον υλικό κόσμο και το σώμα του ακόμη. Παραμένει ωστόσο το ίδιο πρόσωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε με δύναμη και διάβγεια όσο ποτέ άλλοτε στη συνηθισμένη καθημερινή ζωή. Αισθάνεται τον εαυτό του σαν ένα ασώματο, κατά κάποιο τρόπο πνεύμα. Σε τέτοιες στιγμές της άνωθεν ευδοκίας του δίδεται η γνώση άλλης ακατάλητης ήδη μορφής του είναι. Κάποτε το πνεύμα μου αισθανόταν να βρίσκεται σε μια απειρότητα. Ιδιαζόντως διαφανεία, όπου το φως δεν φαινόταν σαν φως. Δεν μπορώ να προσδιορίσω την αβυσσόδη εκείνη σφαίρα. Το πνεύμα μου είναι τελείως απορροφημένο από την προσευχή. Δεν έβλεπα και δεν γνώριζα τίποτε άλλο παρά μόνο το Θεό. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα «α ουκ εξών ανθρώπολα λύσε». Τι εννοούσε με τον όρο «ρήματα» όταν μιλούσε για την ύψιστη γνώση που του δόθηκε άνωθεν? Ήταν άραγε τα ρήματα αυτά ανθρώπινα λόγια ή γεγονότα του πνευματικού εκείνου ουρανού όπου είχε αρπαγεί? Η διήγησή του εν μέρη μόνο εξήγει τι του συνέβη. Μου έρχεται στο νου μια τολμηρή σκέψη. Ο Παύλος δεν λησμόνησε ποτέ ότι αυτός εδίωξε την Εκκλησία του Θεού, ότι υπήρξε βλάσφημος και υβριστής, και όταν η ένταση της μετανοίας για όλα αυτά έφτασε στα έσχατα όρια, υρπάγει έως τρίτου ουρανού. Θέλω να πω ότι κι εγώ ο ίδιος έζησα την απομάκρυνσή μου από τον Χριστό σαν ένα αφόρητα φλοσφυρό έγκλημα ενάντια στην αγάπη του. Γνώρισα την αγάπη αυτή από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια. Ο Κύριος μου έδωσε να την γνωρίσω. Συντετριμένος για την αφροσύνη μου, παραδεινόμουν σε προσευχή που με αποσπούσε από όλο τον κτιστό κόσμο και με μετέθετε σε άλλον. Όταν συνειδητοποιήσουμε πράγματι το σκοτάδι που βρίσκεται μέσα μας, όταν μας αποκαλυφθεί η καταχθόνια ουσία της αμαρτίας, τότε γινόμαστε δεκτικοί των ενεργειών της χάριτος. Είτε αυτό είναι από έλαμψη, από το άκτιστο φως, είτε άλλου είδους αρπαγή, γνώση ή αποκάλυψη.
Το θέμα είναι λοιπόν, φίλοι ακροατές, να δούμε το σκοτάδι που βρίσκεται μέσα μας, να ξέρουμε τι πάει να πει αμαρτία, όχι τα επιμέρους κακά, τις κακές πράξεις που κάνουμε, ας πούμε, όχι μόνο αυτά, αλλά τι κατά βάθος είναι η αμαρτία και πόσο σκοτάδι κρύβεται πραγματικά μέσα στην καρδιά μας, και τότε θα δεχθούμε τις ενέργειες της χάριτος του Θεού. Για να διαπιστώσουμε όμως την αμαρτία χωρίς να συνθλιβούμε, πρέπει αυτό να είναι αποτέλεσμα προσευχής προς το Θεό. Προσευχής στην οποία του ζητούμε δηλαδή να μετανοήσουμε, και για να μετανοήσουμε πρέπει ακριβώς να ξέρουμε γιατί μετανοούμε, άρα να μας αποκαλυφθεί το βάθος της αμαρτίας μας. Αυτό λέει με απλά ίσως λόγια εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος. Τρες λένε ότι η συνέστηση της αμαρτίας μας, φίλοι ακροατές, είναι μεγάλο δώρο του ουρανού, ανώτερο και από την όραση αγγέλων. Κι εγώ για πολύ καιρό παρέμενα πνευματικά τυφλός. Δεν έβλεπα αμαρτία στην απομάκρυνσή μου από το Θεό των παιδικών μου χρόνων, αγνοών επί ίσα. Πίστευα ότι ανερχόμουν σε επίπεδο υψηλότερο του Ευαγγελίου. Το εγκατέλειψα θεωρώντας ορθολογιστικά ότι δεν μπορούσε να μου δώσει την υψίστη γνώση. Την ουσία της αμαρτίας δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε παρά μόνο με την πίστη στον Χριστό Θεό, με την επενέργεια του ακτίστου φωτός μέσα μας. Ίσως συγκρίνοντάς μας με τον Χριστό Θεό, τότε βλέπουμε την τεράστια απόσταση που μας χωρίζει από το πρότυπό μας, γιατί ο Θεός, ας πούμε, ότι μας δημιούργησε, μας είχε στο νου του έχοντας ως πρότυπο τον Χριστό, και επομένως πρέπει και εμείς να μοιάσουμε στο Χριστό. Όσο απέχουμε από Αυτόν, τόσο πιο αμαρτωλοί είμαστε. Στον άνθρωπο ως πρόσωπο μη ετεραρχούμενο που είναι, ως πνεύμα πρικισμένο, δηλαδή με την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού, μπορούμε να διακρίνουμε κάτι το απόλυτο. Το θεοειδές που δεν επιδέχεται, θα μπορούσε να πει κανείς, άλλον Θεό. Μπορεί ο άνθρωπος να θεωρήσει τον εαυτό του όν του ίδιου γένους ή ακόμη και της ίδιας ουσίας με το πρωταρχικό είναι, και γι' αυτό να αποφασίσει την πραγμάτωση της αυτοθεώσεώς του ως επιστροφή στο πρωταρχικό του είναι. Στην πλάνη αυτή περιέπεσα στη νεότητά μου υπό την επίδραση βιβλίων γύρω από τον Ινδικό μυστικισμό και από συναντήσεις με ανθρώπους από εκείνες τις χώρες όπου επί χιλιετίες καλλιεργείται το είδος αυτό του μυστικισμού. Η απαλλαγή από αυτή την πλάνη δεν είναι καθόλου εύκολη. Πάντοτε είναι δυνατόν να προταθεί το επιχείρημα ότι δήθεν η απέκδυση από κάθε τι σχετικό που υπάρχει στο κοσμικό είναι δεν είναι ακόμη ικανοποιητική.
ότι στην έφεσή μας προς την τελειότητα οφείλουμε να υπερβούμε την υποστατική αρχή που υπάρχει μέσα μας, ως πρόσκαιρη μορφή του είναι που εισάγει περιορισμού σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Με δύο λόγια, ότι πρέπει να φτάσουμε εκούσια στη διάλυση ή την έκρωση της ανθρώπινης υποστάσεως, του προσώπου μας δηλαδή, μέσα στον απροσδιόριστο ωκεανό του καθαρού είναι του υπερπροσωπικού απολύτου. Δεν μπορούσα να αποφύγω το ερώτημα. Ποιος λοιπόν γνωρίζει, ποιος αυτοπροσδιορίζεται και ακόμη. Αν εγώ προήλθα από την άνορχη αρχή, τότε πώς μπορούσε να προκληθεί τόσο βαθιά παραφθορά του είναι μου. Γιατί τώρα με τόσο κόπο πρέπει να επιδιώκω το χωρισμό μου από τη σάρκα, ώστε να επανέλθω σε εκείνο που πάντοτε ήμουν και που κατά την τάξη της αφηρημένης διανοητικής θεώρησης ποτέ δεν έπαυσα να είμαι. Οι ασκήσεις του υπερβατικού διαλογισμού μου πρόσφεραν κάποια ανάπαυση στη διάσπασή μου από τις μέρημνες της καθημερινής ζωής. Μου πρόσφεραν στιγμές διανοητικής απόλαυσης, με ανέβαζαν σε φαινομενικά πνευματικές σφαίρες και με τοποθετούσαν υψηλότερα από τους ανθρώπους που με περιέβαλαν. Από φιλοσοφική άποψη μου ήταν αδύνατο να διανοηθώ την απόλυτη αρχή ως προσωπικό «ον». Και αυτό εν μέρει διότι ήμουν προσκολλημένο στη γενική πλάνη που ήταν διαδεδομένη στους κύκλους που σύχναζα τότε. Στη σύγχυση της εννοίας του προσώπου με την έννοια του ατόμου, έννοιες θεολογικά εκ διαμέτρου αντίθετες. Από παιδί ακόμη έμαθα να προσεύχομαι στον αθάνατο ουράνιο πατέρα, προς τον οποίο απήλθαν όλοι οι προγονείς μου. Τότε στην παιδική μου πίστη ο συνδυασμός προσώπου και αιωνιότητος ήταν εύκολος. Και έτσι η χριστιανική θεώρηση για το πρόσωπο, την οποία είχα αποδεχθεί από την υπηαγική ηλικία, έγινε κάποια στιγμή το πλέον ουσιώδες ερώτημα. Μπορεί το απόλυτο, ο Θεός δηλαδή, να είναι πρόσωπο? Η ανατολική εμπειρία μου, αν και ειλικρινής, είχε μορφή μάλλον διανοητική, αποκομμένη από την καρδιά. Ήταν άσκηση νοεράς απεκδίσεως από κάθε σχετικό. Σταδιακά πειθόμουν ότι βρίσκομαι σε λάθος δρόμο, ότι απομακρύνομαι από το αληθινό, το πραγματικό είναι, ότι βαδίζω προς το μη «ον». Η αυθεντική γνώση δεν διακρινόταν ακόμη στον ορίζοντα του πνεύματός μου. Η περίοδος αυτή ήταν άκρος τεταμένη. Η κατάσταση του νου μου έμοιαζε με μικρή βάρκα που κλειδονίζεται μόνο σε σκοτεινή νύχτα πάνω στα κύματα. Κάποτε ο νους μου ανέβαινε στην κορυφή ενός κύματος, άλλοτε πάλι από κάποιο άλλο κύμα βυθιζόταν στο βάθος με οργή. Εκείνος όμως που εγώ εγκατέλειψα ως άχρηστο, δεν με αποστράφηκε μέχρι τέλους και περίμενε την ευκαιρία να μου εμφανιστεί ο ίδιος. Ξαφνικά έθεσε μπροστά μου το βιβλικό κείμενο της Συναϊτικής Αποκάλυψης. «Εγώ είμαι ο Ον. Το είναι είμαι εγώ. Ο Θεός ο απόλυτος δεσπότης όλων των αστρικών κόσμων είναι προσωπικός. Εγώ είμαι». Με το όνομα αυτό άνοιξε μπροστά μου απέραντοι ορίζοντες. Ο προσωπικός αυτός Θεός έγινε για μένα οφθαλμοφανής πραγματικότητα, την οποία ζούσα όχι στο επίπεδο της αφηρημένης διανόησης, αλλά υπαρκτικά, με όλο το είναι μου. Όλη η δομή της πνευματικής μου ζωής μεταμορφώθηκε. Παρόλο που το πνεύμα μου δεν είχε φωτιστεί πλήρως, γνώριζε εν τούτης που να στραφεί. Το φως του πολικού αστέρος άγγιξε την όρασή μου και ο νους μου μπόρεσε να ανεβεί μέχρι σε αυτόν, μέχρι το Θεό. Πράγματι ο Θεός αυτός είναι άκρος απρόσιτος, αλλά προσιτός το πνεύμα μας. Να είναι κάποιος Θεός εκτός αυτού του μόνο αληθινού είναι αφροσύνη, χειρότερη από όλες τις άλλες μορφές αφροσύνης. Και εγώ, αφού συνειδητοποίησα το φρικτό της πτώσης μου, παραδόθηκα σε έναν απεγνωσμένο, πικρό και έμπειρο θρήνο. Ο Κύριος μου χάρισε τη χαρισματική απόγνωση. Και ενώ εγώ θρηνούσα για τον εαυτό μου με κλάμα δυνατό, μην τολμώντας να υψώσω τη φωνή μου προς αυτόν, αυτός εμφανίστηκε σε μένα μέσα στο φως του. Με αυτόν τον τρόπο έβλεπε ο Κύριος την αρχή της νέας ζωής μου, αναγεννώντας με μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας. Ό,τι προηγουμένως με έλκυε στον κόσμο αυτό έχασε τη γοητεία του και χωρίς να σκέπτομαι πια τίποτε άλλο βυθίστηκε στην προσευχή. Δεν θα πω ότι πάλι για την απελευθέρωσή μου από όλα εκείνα στα οποία προηγουμένως με πάθος είχα επιδοθεί ήταν εύκολη ή έστω σύντομη. Ιδιαίτερα βαρύ μου ήταν να αποχωριστώ από τη ζωγραφική.
χάρη της μετανοίας είναι αρπαγή της ψυχής προς το Θεό, λέει ο γέροντος Σοφρόνιος, της ψυχής που έχει ελκυστεί από την εμφάνιση του φωτός. Το φως αυτό στην αρχή δεν είναι ακόμη καθόλου ορατό, αλλά η θέρμη του απαλύνει την καρδιά. Η ψυχή διχάζεται. Από τη μια μεριά κυριεύεται από τη φρίκη βλέποντας την πραγματική της κατάσταση και από την άλλη την πλημμυρίζει η μέχρι τότε άγνωστη δύναμη από την όραση του ζώντος Θεού. Με παράδοξο τρόπο, η απόγνωση για τον εαυτό μου τόσο υπερίσχυε μέσα μου, ώστε ακόμη και όταν ήταν εκείνος μαζί μου και μέσα μου, δεν μπορούσα να σταματήσω το κλάμα για την αμαρτία μου, που στη μεταφυσική της ουσία φαινόταν να υπερβαίνει κάθε ορατή παράβαση. Η σφοδρή επιθυμία να διαρρήξω κάθε δεσμό με την προηγούμενη ζωή μου έπαιρνε τη μορφή μίσους για τον εαυτό μου όπως αυτός ήταν στο παρελθόν. Παράλληλα, η θετική πλευρά της αποστροφής από τα πάθη εκδηλωνόταν στην πράξη της στερεώσεώς μου στον αποκαλυφθέντα σε μένα Θεό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η σφοδρή επιθυμία, φίλοι ακροατές, να διαρρήξουμε τους δεσμούς με την αμαρτωλή προηγούμενη ζωή μας, να έχουμε μια μορφή μίσους εναντίον του κακού εαυτού μας, όπως αυτός είναι στο παρελθόν, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μετανοήσει και προχωράμε σε μια καινούργια ζωή. Συνήθως τέτοιου είδους αισθήματα τα έχουμε απέναντι στον εαυτό μας ως προς τη σωματική του πλευρά. Αν παραδείγματος χάρη παχύνουμε, τότε μισούμε την εικόνα του εαυτού μας και θέλουμε να αδυνατήσουμε. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως δεν μισούμε τον κακό εαυτό μας, την ψυχή μας δηλαδή, όταν είναι αμαρτωλή. Χρειάζεται όμως να γίνει αυτό, χωρίς όμως να συνθλιβούμε, γιατί θα ζητήσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη βοήθεια του Θεού να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τον αμαρτωλό εαυτό μας, για μια καινούργια ζωή. Και συνεχίζει ο γέροντος Σοφρόνιος. Από την ένταση του Αγίου αυτού μίσους, η προσευχή αντλεί ισχυρή ενέργεια και γίνεται όμοια με ορμητική φλόγα. Το πνεύμα τότε βιώνει ταυτόχρονα το σκοτάδι του θανάτου του και την ελπίδα στο σωτήρα Θεό. Δεν υπάρχει αμφιβολία για μένα ότι η δύναμη της προσευχής μου δεν ήταν δική μου, αλλά προερχόταν από το Θεό. Η προσευχή αυτή με εξαντλούσε μέχρι πλήρους εξασθενήσεως όλης της ψυχοσωματικής μου συστάσεως. Θαυμαστή ειρήνη ερχόταν κάποτε στην ψυχή και πνοή άλλη ζωής με τύλιγε τρυφερά, δίδοντάς μου την αίσθηση της παρουσίας του Θεού που τόσο αγάπησε το λογικό του κτίσμα. Είναι ο αγώνας της απεκδίσεως των παθών, τα οποία εμποδίζουν την έλευση του φωτός. Η μακραίωνη πείρα των Αγίων Ασκητών απέδειξε με ακαταμάχητη αξιοπιστία ότι η υπερηφάνεια είναι το κύριο εμπόδιο του φωτισμού μας από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια της θεόσδοτης εκείνης προσευχής, όταν αισθανόμουν τον εαυτό μου τελείως εξαντλημένο τρόπον τεινά σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς μου, προσέγγιζα τότε, νομίζω, την εντεταλμένη ταπείνωση, διότι ανοιγόταν μπροστά στο πνεύμα μου η φωτοφόρος σφαίρα και δεν υπήρχε αντίθεση μεταξύ της πνευματικής μου καταστάσεως και της ενέργειας του Θεού μέσα μου. Η ταπείνωση του Θεού είναι ασύλληπτη, απόλυτη. Δεν συγκρίνεται με τίποτε. Αποτελεί κατηγόρημα της Θείας Αγάπης που προσφέρεται χωρίς μέτρο. Στις προσευχές των παλαιότερων γενεών, όπως και στην Αγία Γραφή, συναντούμε ονόματα που αποδίδονται στο Θεό, αναφερόμενα στις ιδιότητές Του, στις σχέσεις Του μαζί μας, στις εμφανίσεις Του, όπως «Ο Θεός είναι φως», «Ο Θεός είναι αλήθεια», «Αγάπη», «Έλεος» και πολλά άλλα. Τολμώ να προσθέσω «Ο Θεός είναι ταπείνωση». Τίποτε το ακάθαρτο, δηλαδή το υπερήφανο, δεν τον αγγίζει. Η υπερηφάνεια είναι σκοτάδι απέσιο, ο αντίποδας της Θείας Αγαθοσύνης. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή του κακού, η ρίζα κάθε τραγωδίας, ο σπορέας του μίσους, ο αφανιστής της ειρήνης, αντικειμένη στην τάξη που θέσπισε ο Θεός. Σε αυτή βρίσκεται η ουσία του Άδη. Η υπερηφάνεια είναι εκείνο το σκότος το εξώτερον, στο οποίο διαμένοντας ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό της αγάπης.
Οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος. Η σωτηρία από τον Άδη αυτό είναι δυνατή μόνο με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ανεκτήμητο δώρο προς την ανθρωπότητα. Η μετάνοια είναι το θείο θαύμα για την αποκατάστασή μας μετά την πτώση. Η μετάνοια είναι έκχυση θείας εμπνεύσεως πάνω μας, με τη δύναμη της οποίας ανεβαίνουμε προς το Θεό τον Πατέρα μας, για να ζήσουμε αιώνια στο φως της αγάπης Του. Με τη μετάνοια συντελείται η θέωσή μας. Αυτό είναι γεγονός με ασύλληπτο μεγαλείο. Η δωρεά αυτή έγινε δυνατή με την προσευχή του Χριστού στη Γεστημανή, με το θάνατό Του στο Γολγοθά και την Ανάστασή Του. Η υπερηφάνεια είναι η σκοτεινή εκείνη άβυσσος στην οποία βυθίστηκε ο άνθρωπος με την πτώση. Αφού υπέκυψε σε αυτήν εκούσια, έγινε πνευματικά τυφλός και ανίκανος να διακρίνει την παρουσία της στις κινήσεις της καρδιάς και του νου. Μόνο το άκτιστο φως που συγκαταβαίνει σε μας με την πίστη στη θεότητα του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τη μεταφυσική ουσία της υπερηφάνειας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και αυτός ανακαλύπτει μέσα του την παρουσία ενός κακοήθους όγκου που επιφέρει θάνατο. Όσοι έλαβαν πείρα της Θείας Αγάπης, είναι φυσικό να αποστρέφονται τη χαρακτηριστική δηλητηριώδη οσμή με την οποία είναι εμποτισμένο το πάθος της υπερηφάνειας. Αυτή αποσπά τον άνθρωπο από το Θεό και τον κάνει να απομονωθεί στον εαυτό του. Ο υπερήφανος, ακόμη και ο πιο πρικισμένος διανοητικά, θα παραμένει πάντοτε έξω από την αγάπη του Χριστού που αγκαλιάζει τα πάντα. Στον Παράδεισο ο άνθρωπος, μεθυσμένος από τη θανατηφόρα ειδονή της αιωσφορικής αυτοθεώσεως, έγινε παράφρον και δέσμιος του Άδη. Στραμμένος στον εαυτό του ως προς κέντρο, αργά ή γρήγορα θα συναντήσει το καταθλιπτικό κενό από το οποίο μας κάλεσε ο Δημιουργός στη ζωή. Όταν δε ο άνθρωπος στραφεί προς τα έξω αναζητώντας κάποιο αντιστάθμισμα στον κόσμο που τον περιβάλλει, υπόκειται σε κάθε είδους διαστροφή και μπορεί να αποβεί ικανός για οποιοδήποτε έγκλημα. Αναρρύθμιτες είναι οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η υπερηφάνεια, αλλά όλες αλλοιώνουν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Έξω από το Χριστό, χωρίς το Χριστό, δεν υπάρχει λύση στην τραγωδία της επίγειας ιστορίας της ανθρωπότητος. Η υγιεινή ατμόσφαιρα αποπνέει οσμή αίματος. Ο κόσμος όλος στρέφεται καθημερινά με ειδήσεις για φόνους ή βασανισμούς αυτών που νικήθηκαν σε αδελφοκτόνες συγκρούσεις. Τα μαύρα σύννεφα του μίσους κρύβουν από τα μάτια μας το ουράνιο φως. Οι άνθρωποι μόνοι τους δημιουργούν την κόλασή τους. Χωρίς την ολοκληρωτική αλλαγή μας με τη μετάνοια, δεν θα έρθει η απολύτρωση του κόσμου. Απολύτρωση από τη φοβερότερη από όλες τις κατάρες, τον πόλεμο. Για τον ταπεινό φορέα της αγάπης, είναι προτιμότερο να φωνευθεί παρά να φωνεύσει. Το πνεύμα μας διακατέχεται από θαυμασμό ευγνωμοσύνης όταν μας αποκαλύπτεται το Άγιο Μυστήριο που ξεπερνά κάθε κτιστό νου. Ο ζωντανός Θεός, στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε με το «Σι», το μεγαλείο Του μας προκαλεί δέος, η ταπείνωσή Του μας καταπλήσει. Σε οποιοδήποτε σημείο και αν μας υψώνει η ασυγκράτητη ορμή όλου Του είναι μας προς Αυτόν, αισθανόμαστε χαρά κατά την πορεία της αναβάσεως, συγχρόνως όμως ο ίδιος γίνεται ολοένα και πιο απρόσιτος. Συχνά αποκάμνουμε, απόγνωση μας κυριεύει. Βλέπουμε τον εαυτό μας έτοιμο να καταρρεύσει και ξαφνικά Αυτός, τελείως απροσδόκητα, είναι μαζί μας και μας αγκαλιάζει με αγάπη. Ο Θεός είναι εκπληκτικά παράδοξος. Η ψυχή θα ήθελε να τον ρωτήσει «Πού ήσουν λοιπόν εσύ» όταν τόσο πολύ δοκιμαζόμουν? Επειδή όμως τον βλέπει να είναι μαζί της, δεν μπορεί πια να εκφράσει το ερώτημα. Το νόημα της εγκαταλείψεως από το Θεό είναι να αποδείξει ότι είμαστε ακόμη ανώριμοι, ότι δεν διανύσαμε ακόμη την οδό μέχρι τέλους, ότι πρέπει να περάσουμε από αγώνα μεγαλύτερης κένωσης να πιούμε μέχρι τέλους το ποτήριο το οποίο εκείνος ήπιε, και έτσι μέσα από ευλαβή φόβο και με το φως της ενισχυμένης ελπίδας ταπεινώνεται η ψυχή και η χαρά της καρδιάς γίνεται βαθύτερη, γιατί αυξάνει η γνώση των οδών του Θεού του Σωτήρα μας. Ο νους που ρέπει στη φαντασία είναι ακατάλληλος για τη θεολογία. Ο μακάριος Γέροντας Ιλουανός, γνωρίζοντας τη ζημιά από την παραμονή στη σφαίρα της φαντασίας, αγωνιζόταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού με καθαρό νου. Η κατάσταση αυτή του πνεύματος δίδεται στον άνθρωπο όταν αυτός βρίσκεται σε έσχατη ένταση μετανοίας, που δόθηκε στον κόσμο από τον Αναστάντα Χριστό.
δεν είναι δυνατό ούτε να εξηγήσουμε την κατάσταση αυτή του πνεύματός μας, ούτε να καταστήσουμε κάποιον κοινωνό αυτής περιγράφοντάς την. Σε πολλούς θα φαινόταν αυτό απίστευτο, πράγματι παρανθρώπιστο το αδύνατο εστί, παραδέ το Θεό πάντα δυνατά εστί. Η προσευχή με καθαρό νου είναι φαινόμενο σπάνιο. Η προσέγγιση σε αυτή συντελείται κυρίως με τη βαθιά θλίψη του πνεύματός μας, που συνειδητοποιεί το χωρισμό από το Θεό, στέρηση που δεν αναπληρώνεται με τίποτε. Η λύπη αυτή μοιάζει με αγωνία. Η οδύνη που προκαλεί είναι οξύτερη από μάχαιρα. Αν δεν συνοδευόταν από μετάνοια, τότε υποθέτω θα μπορούσε να λάβει ολέθριο χαρακτήρα και να οδηγήσει ίσως και στο θάνατο. Με την προσευχή όμως αποβαίνει θαυμαστό δώρο της αγάπης του Θεού. Η μαρτυρική αυτή πάλι διεγείρει στην ψυχή την κεκριμένη ενέργεια της προσευχής, που στο εξής αναβλύζει πυρήνη ημέρα και νύχτα. Και τότε, εντελώς απροσδόκητα, η προσευχή φτάνει στην καθαρότητα. Τότε ο άνθρωπος ζει αυθεντικά στη φωτοφόρο πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος. Παρίσταται και ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εαυτού του με πλήρη διαφάνεια της υπάρξεώς του. Με τέτοιου είδους προσευχή θεραπεύεται το πνεύμα από τη γοητεία των φασμάτων της αληθείας, από το πλήθος των έλξεων που δύσκολα διακρίνονται στο σκοτάδι της αγνίας. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Ήδη αρκετά είναι αυτά τα οποία διαβάσαμε, ενδεχομένως και λίγο βαριά για την κατάστασή μας ως αρχάριοι που είμαστε, αλλά βλέπουμε πού μπορούν να φτάσουν οι Άγιοι του Θεού, οι άνθρωποι δηλαδή που με τη χάρη του Θεού αγιάζουν, έτσι ώστε και εμείς να διαπιστώσουμε το πόσο πολύ απέχουμε από αυτή την κατάσταση και να αγγίξουμε έτσι λίγο-λίγο αυτό που είπαμε προηγουμένως, τη γνώση της αμαρτίας μας. Εδώ θα σας αφήσουμε λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.